στην καρδιά του Αιγαίου. Ένα νησί διαφορετικό από όλα τα άλλα, η Ικαρία, σας προσκαλεί να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες. Πράσινη, με ποτάμια, λίμνες, πύλαια, καταράκτες και υπέροχες παραλίες, η Ικαρία είναι μοναδική. Το νησί προσφέρεται για περιπατητικές διαδρομές σε απίστευτης ομορφιάς φυσικά τοπία. Ξεκινήστε από το φαράγγι του Χάλαρη με το ποτάμι του. Η διαδρομή με τους παλιούς νερόμυλους θα σας συναρπάσει. Στο Χρυσόστομο θα θαυμάσετε τα παλιά γεφύρια. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το πανάρχαιο δάσος Ράντι με τις αιωνόβιες αριές του που βρίσκεται στα νότια του νησιού. Ο γύρος των Ραχών σας οδηγεί μέσα από ένα μονοπάτι 25 χιλιόμετρων σε όμορφες παραλίες, γραφικά χωριά, απότομες πλαγιές, λίμνες και μικρά ποτάμια. Περιηγηθείτε σε σημαντικούς υδροβιότοπους, όπως τις εκβολές Βουτσιδέ και Κεραμέ, τους ποταμούς Χάλαρη, Καραβόσταμο, τις τεκνητές λίμνες Βαθές, Πεζή και τη λιμνοδεξαμενή στον Άγιο Κύρικο. Στην περιοχή Προπεζουλωτή, οι μονόλιθοι ύψους 1,5 μέτρων θα σας συναρπάσουν. Αν πάλι σας αρέσουν τα extreme sports, οι πλαγιές της Πούντας, το Καρκινάγρι και ο Μαγκανίτης προσφέρονται για αναρρίχηση. Φυσικά το κολύμπι μπορείτε να το απολαύσετε στις υπέροχες παραλίες του νησιού. Το Φάρο, τη Μεσαχτή, τον Αρμενιστή, τις Σεϊχέλες, τα Θέρμα και του Κάμπου είναι οι πιο γνωστές από αυτές. Ανακαλύψτε τους πανέμορφους οικισμούς του νησιού, οδώντας το σύνολό τους με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που αποσκοπούσε στην προστασία από τις επιδρομές των πειρατών, πραγματικά διαφέρουν από κάθε άλλο νησί.
Ακόμα θα σας εντυπωσιάσουν οι ανεμόμυλοι και οι νερόμυλοι. Χτισμένοι τον 18ο και 19ο αιώνα, διατηρούνται ακόμα σε καλή κατάσταση στις περιοχές Καραβόσταμο, Φραντάτο, στον οικισμό Λαρδάδων και αλλού. Στο ακροτήρι Πάπας θαυμάστε το φάρο που βρίσκεται 64 μέτρα από τη θάλασσα και άναψε για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα. Τέλος, άλλο ένα αξιοθέατο αποτελεί στους Βρακάδες το σπίτι σύμβολο μνήμιο αγώνων και συμφιλίωσης Μίκης Θεοδωράκης. Αν όλες αυτές οι βόλτες σας άνοιξαν την όρεξη, ανακαλύψτε το μοναδικό κόσμο γεύσεων της Ικαρίας. Απολαύστε παραδοσιακές γεύσεις, φρέσκα ψάρια ή κρεατικά και φυσικά τον πολυβραβευμένο καριώτικο ίνο που παράγεται από τις ποικιλίες Φωκιανό και Μπεγλέρι. Απαραίτητα, δοκιμάστε το κατσικίσιο τυρί Καθούρα, το νοστιμότατο κρέας των αγριοκάτσικων και τα Καΐσια, μια ποικιλία Βερίκοκου. Θα είναι μεγάλη γευστική παράληψη αν δεν γευτείτε το υπέροχο ντόπιο μέλι. Το λάδι που παράγεται στο νησί, αλλά και τα γλυκά του κουταλιού και κυρίως το τριαντάφυλλο. Χάρη σε αυτή τη διατροφή, στο θαυματουργό ικαριώτικο νερό και στο χαλαρό τρόπο ζωής, οι Ικαριώτες κατέχουν μία από τις πρώτες θέσεις μακροζωίας ανάμεσα σε όλους τους λαούς του πλανήτη. Η Ικαρία έχει μεγάλη ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ανακαλύψτε την σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά και νεότερα μνημεία, αλλά και σε εκκλησίες και μοναστήρια. Ξεκινήστε την αρχαιολογική σας περιήγηση από το Ταυροπόλιον, Νας, στις όχθες του ποταμού Χάλαρη και το φημισμένο ιερό της θεάς Άρτεμις. Εκεί θα θαυμάσετε ένα τμήμα από το δάπεδο και τα θεμέλια του. Στο ίδιο σημείο υπήρχε και αρχαίο λιμάνι, όπου σήμερα σώζεται η προκυμαία του. Στην περιοχή του Κάμπου βρισκόταν η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, η Ινόη. Την περιέκλειε ένα τείχος, από μινάρια του οποίου υπάρχουν ακόμα και σήμερα, μαζί με ένα ερυπωμένο οίκημα βυζαντινής περίοδου. Στη συνέχεια θα βρεθείτε στο Φανάρι, στην αρχαία πόλη Δράκανο, την πατρίδα του Διόνυσου. Εκεί ανάμεσα στα ερείπια του αρχαίου κάστρου θαυμάστε τον πύργο του Δράκανου. Αποτελεί κυκλικό οικοδόμημα αλεξανδρινής εποχής του 4ου αιώνα π.Χ. Έχει ύψος 10 μέτρα και αποτελούσε ένα από τα παρατηρητήρια του νησιού. Μετά από ανασκαφή που έγινε την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, είναι ο μοναδικός οργανωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος που λειτουργεί τους περισσότερους μήνες του έτους. Τα σημερινά Θέρμα πήραν το όνομά τους από την αρχαία πόλη της Ικαρίας Θέρμε, που ήταν γνωστή για τις ραδιούχες ιαματικές της πηγές. Ερείπια της αρχαίας πόλης βρίσκονται στη θέση Χαλασμένα Θέρμα, πολύ κοντά στη σημερινή Λουτρόπολη. Κοντά στο χωριό Κοσίκια θα δείτε το κάστρο του Κοσχινά του 10ου αιώνα. Μέσα στο κάστρο κρύβεται η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Δωργανά. Στο
λόφο της Αγίας Ειρήνης εντοπίστηκαν ερείπια ρωμαϊκού οδείου. Τα σπουδαία ευρήματα που βρέθηκαν εκεί φιλοξενούνται στα αρχαιολογικά μουσεία του Κάμπου και Άγιου Κηρύκου. Στο νησί εντοπίστηκε επίσης νεολιθικός οικισμός στο χωριό Γλαρέδο με ερείπια οικιών. Οι γεωμετρικοί τάφοι με τα πλούσια ευρήματά τους αποτελούν ένα ακόμα μνημείο που πρέπει να επισκεφθείτε βόρεια της Ακρόπολης. Αν πάλι θέλετε να δείτε τον τάφο του Ικάρου, που σύμφωνα με τη μυθολογία κατέπεσε στο νησί, πρέπει να φτάσετε στο φαράγγι του Ριάκα, που εκβάλλει στη θάλασσα. Εκεί θα δείτε σπήλαια, απότομα βράχια, αλλά και τη βραχονισίδα Ίκαρης, τον τάφο του Ικάρου. Αξιόλογα ευρήματα θα θαυμάσετε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ικαρίας, στον Άγιο Κήρυκο, που στεγάζεται στο πρόσφατα ανακαινισμένο παλιό γυμνάσιο της Ικαρίας, στο Λαογραφικό Μουσείο του Αγίου Κηρύκου, αλλά και στην Αρχαιολογική Συλλογή του Κάμπου, ενώ στα Λαογραφικά Μουσεία Βρακάδων, Περδικίου και Πολυκάρπου θα ενημερωθείτε για την πολιτιστική παράδοση και την τέχνη του νησιού. Η θρησκευτική παράδοση διατηρείται αναλύωτη στο πέρασμα των χρόνων στα πολλά και σημαντικά μοναστήρια της Ικαρίας. Επισκεφθείτε τη Μητρόπολη στον Άγιο Κήρυκο και την Αγία Ειρήνη στον Κάμπο, που θεωρείται η παλαιότερη εκκλησία της Ικαρίας και διαθέτει εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Άλλα σημαντικά μοναστήρια του νησιού είναι της Παναγίας του Μουντέ του 13ου αιώνα, στο Χριστό Ραχόν. Το μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης στην Πηγή, που είναι αγιογραφημένο με την τεχνική φρέσκο. Κοντά στο μοναστήρι βρίσκεται και το περίφημο ξοκλήσι της Θεοσκέπαστης κάτω από έναν πελώριο γρανιτένιο βράχο. Μετά από την περιήγηση στα αξιοθέατα του νησιού, οι αιματικές πηγές της Ικαρίας, γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, αποτελούν τον ιδανικό τρόπο χαλάρωσης. Λειτουργούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, θεωρούνται από τις πλέον ραδιούχες του κόσμου. Στον Άγιο Κήρυκο μπορείτε να επισκεφθείτε αυτές του Ασκληπίου, παλαιότερη ονομασία Μουσταφά, και της Λευκάδας. Στα Θέρμα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις ιαματικές πηγές του Απόλλωνος, του Σπηλαίου και του Κράτσα. Το νησί φημίζεται και για τα πανηγύρια του.
αφαιθείτε στους ρυθμούς του και διασκεδάστε σε πανηγύρια που διοργανώνονται όλες τις εποχές του χρόνου και κυρίως τον Αύγουστο. Η Ικαρία όμως είναι οι άνθρωποι της. Φιλόξενοι και γελαστοί αγκαλιάζουν τον επισκέπτη και τον μοιούν στο δικό τους ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Το τραπέζι στρώνεται με παραδοσιακές νοστιμιές. Το καλοψημένο κατσικάκι και το φρέσκο τυρί απογειώνουν τις γεύσεις. Τα ποτήρια γεμίζουν με το αρωματικό καριώτικο κρασί και το κέφι ανάβει. Η Ικαρία, μοναδική και ξεχωριστή, σας περιμένει στην άκρη του Αιγαίου. Ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις όλες τις εποχές του χρόνου. Η Ικαρία, ένας μύθος στο Αιγαίο.